Καλησπέρα, τι κάνετε? Θέλω να κάνω ένα βιντεάκι σήμερα αναπολώντας αναμνήσεις από τη δεκαετία του 70-80. Τι ωραίες εποχές ήταν τότε. Ρομαντισμός, θυμάμαι. Κάναμε πάρτι, ο καθένας κάθε εβδομάδα στο σπίτι του. Φλερτάραμε με μπλουζ και βερμούτ. Αγγίζαμε τα χέρια μιας κοπέλας, τα μαλλιά της, και νομίζαμε ότι είχαμε 8 οργασμούς. Πηγαίναμε έξω, ρε φαινέ όλα. Δισκοτέκ, διαγωνισμούς χορού, εποχή των Stones, Zeppelin, Beatles, Αλμπάνο, Ανταμό. Πόσο ρομαντισμός, Θεέ μου. Πού πήγε αυτός ο ρομαντισμός, Άρη. Φιλούσαμε στα χείλη μια κοπέλα και νομίζαμε ότι ήμασταν στον 7ο ουρανό. Καθήκαν αυτά όλα τώρα. Όλα γίνονται fast food. Και επίσης, πολύ μοναξιά τώρα πλέον. Τότε οι άνθρωποι μιλούσαν, δεν υπήρχαν βέβαια τα κομπιούτερ, ούτε τα ίντερνετ, ούτε τα Facebook. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο πολλές ώρες. Βγαίναμε βόλτες, πηγαίναμε περιπάτους, αγκαλιά. Είτε στο πανεπιστήμιο, στο μουσείο, εκεί θυμάμαι στιγμές αξέχαστες, στο μουσείο. Και μεγαλώναμε, οριμάζαμε σιγά σιγά. Αλλά φλερτάραμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ήμασταν ασενικά, ας πούμε. Και οι κοπέλες, οι πιο τολμηρές τότε, ακόμα θυμάμαι, φορούσαν ποδιά. Οι κοπέλες φορούσαν ποδιά στην έκτη ηλικίου, στην 8η, ας πούμε. Οι πιο τολμηρές φορούσαν ποδιά με κουμπάκια κάτω και το ξεκουμπώνανε. Να φαίνεται λίγο το ποδαράκι τους. Οι πιο τολμηρές. Ωραίες εποχές. Και μέσα σε αυτές και η Χούντα, έτσι. Δεκαετία 70, η Χούντα. Πολυτεχνείο, αγώνες κανονικοί, όχι πασιονάριες της πλάκας και ποπολάρι του πληκτρολογίου. Πόσο θα ήθελα να ζούσα πάλι εκεί, με την ωριμότητα του τώρα όμως. Γι' αυτό λέω πάντα ότι το 2020 εγώ είμαι εκτός εποχής. Δεν με ακουμπάει καθόλου. Αυτό ήθελα να πω. Για όσους το ζήσαν, θα θυμούνται και εκείνοι ανάλογες περιπτώσεις και περιστάσεις. Αν σας αρέσουν αυτά που ανεβάζω, κάντε και μια εγγραφή. Και στην καμπανίτσα, ντιν ντιν. Καλό βράδυ, Πέμπτης. Φιλιά.